Έχουμε την Δευτέρα τους θεσμούς οι οποίοι έρχονται εδώ προκειμένου να συζητήσουν για το τι από όλα αυτά που θα συζητηθούν στο Euro Working Group είναι εφικτό και κατά πόσο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ψηφιστούν μάλιστα 20 μέρες μόνο πριν από τις ευρωεκλογές. Οι θεσμοί Γιάννη έρχονται εδώ για διαβουλεύσεις κάποιες είναι θετικέ, κάποιες καθόλου θετικές για την κυβέρνηση. Mm. Καταρχάς είναι στο μικροσκόπιο των θεσμών ε, όσα απομένουν ε, να, να υλοποιηθούν για τις δεσμεύσει που έχει λάβει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων ε, χρεών κυβέρνησης προς ιδιώτες, δηλαδή τα κρατικά φέσια εν και αφετέρου σε ποιο βαθμό και πώς έχει υλοποιηθεί το νέο πλαίσιο της προστα... για την προστασία της πρώτης κατοικίας, το διάδοχο σχήμα του περιβόητου νόμου ε, Κατσέλη στα Θάκη. Νόμου Κατσέλη, ακριβώς. Ακριβώς. Νίκη λοιπόν... Ζορμπά, έχουμε λοιπόν ε, ληξιπρόθεσμα χρέη, ε, κόκκινα δάνεια, δηλαδή προστασία πρώτης κατοικίας. Επίσης έχουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά το υπερπλεώνασμα του 4,4%. Το οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση. Κάτι το οποίο δεν συμφωνεί με αυτά τα οποία προέβλεπε η Επιτροπή, η Κομισιόν. Λοιπόν, η αλήθεια τώρα είναι ότι και σήμερα στο EWG, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που έχουμε από κυβερνητικές πηγές, αλλά και, οικονομικές, και πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, ο, κύριος Χουλιαράκης, ο αναπληρωτής Υπουργό Οικονομικών, θα ενημερώσει τους θεσμούς στο EWG, παρουσιάζοντας μια δέσμη, θα βολιδοσκοπήσει επί της ουσίας της του, διαθέσεις τους, για την δέσμη των ελαφρύνσεων που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση προεκλογικά για ψήφιση. Μάλιστα. Δεν θα ολοκληρωθεί ασφαλώς σήμερα mm. ε, αυτό το, ε, αυτή, αυτή η συζήτηση. διαβούλευση. Ναι. Ναι, ναι, το παζάρι αυτό θα συνεχιστεί και από Δευτέρα με την κάθοδο των θεσμών στην Αθήνα. Και σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσακαλώτου, δεν θα έχουμε νεότερα... Νωρίτερα από δύο-τρει εβδομάδε, δηλαδή σχεδόν. Φυσικά, στη... οι ευρωεκλογέ. Ακριβώ.